Γεια σας. Σήμερα θα αναφερθούμε στις συντεταγμένες ενός διανύσματος. Αν πάρουμε μία ευθεία και πάρουμε ένα σημείο, ας το βάλουμε όμικρον, και δώσουμε ευθεία ένα διάνυσμα για μονάδα, τότε αυτό λέγεται άξονας. Ο Καρτέσιος λοιπόν σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει δύο τέτοιες ευθείες, δύο άξονες, κάθε τους μεταξύ τους, με μοναδιαία διανύσματα το I και το J, τα οποία έχουν φυσικά το ίδιο μέτρο και ίσον με 1, το I είναι κάθετο στο J, και σκέφτηκε λοιπόν το οποιοδήποτε διάνυσμα πάνω στο επίπεδο να το εκφράσει σαν γραμμικό συνδυασμό των I και J. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα σημείο α, τότε το διάνυσμα όμικρον α μας δίνει τη θέση του α, γι' αυτό και λέγεται και διάνυσμα θέσης, και φέρνοντας από το α παράλληλη προς τον ένα και τον άλλον άξονα, παράλληλες λοιπόν, φτιάχνετε ένα παραλληλόγραμμο και από τον κανόνα παραλληλογράμμου φυσικά το όμικρον α ισούται με το όμικρον β συν το όμικρον γ. Το όμικρον β είναι ένα διάνυσμα το οποίο περιέχει λάμδα φορές το i. Ο Καρτέσιος το έβαλε χ φορές το i. Επομένως το όμικρον α θα είναι χ φορές το i. Και το όμικρον γ περιέχει λάμδα φορές το j, δηλαδή ψ το έβαλε ο Καρτέσιος, ψ φορές το j. Αυτός ο γραμμικός συνδυασμός λοιπόν του έδωσε την ιδέα να πει ότι το διάνυσμα χαρακτηρίζεται από αυτά τα δύο μοναδικά νούμερα, το χ και το ψ, τα οποία από εδώ και στο εξής θα τα γράφουμε και με αυτόν τον τρόπο, και τα ονόμασε συντεταγμένες για το διάνυσμα όμικρον α. Το χ είναι η τετμημένη και το ψ είναι η τεταγμένη. Αυτά τα έχετε συναντήσει σε μικρότερες τάξεις φυσικά και για τα σημεία. Πράγματι, το σημείο α έχει τις ίδιες συντεταγμένες χ, ψ. Βέβαια, προσέξτε εδώ, όταν γράφουμε συντεταγμένες διανύσματος υπάρχει ένα ίσον μεταξύ του διανύσματος και της παρένθεσης, ενώ δεν υπάρχει εδώ. Υπάρχει η πεποίθηση ότι μπορεί να βρούμε και άλλες τέτοιες συντεταγμένες, το οποίο φυσικά δεν ευσταθεί. Αν πάρουμε δηλαδή έναν συνδυασμό με συντεταγμένες χιτόνος ψητόνος, δηλαδή σκεφτούμε ότι το όμικρον α εκτός από αυτό το γραμμικό συνδυασμό έχει και αυτόν τον γραμμικό συνδυασμό, υπάρχουν δηλαδή και άλλες συντεταγμένες, τότε θα καταλήξουμε από ό,τι θα δείτε σε άτοπο. Φυσικά, εφόσον πρόκειται για το ίδιο διάνυσμα, τα δεύτερα μέλη θα είναι ίσα. Μαζεύουμε πάλι το I και J σε διαφορετικά μέλη. Το είχαμε κάνει και στο προηγούμενο βιντεομάθημα με τους γραμμικούς συνδυασμούς. Σας θυμίζω ότι αυτό είναι μια σχέση που ετοιμάζεται να δώσει παραλληλία. Εάν αυτό ήταν λοιπόν διάφορο από το 0, θα διαιρούσα και θα έδινε παραλληλία στο I και στο J, κάτι που δεν συμβαίνει. Το ίδιο εδώ, συνεπώς δεν μπορώ να διαιρέσω, άρα το χ μειον χ τόνος κάνει 0 και το ψ μειον ψ τόνος κάνει 0, δηλαδή το χ ισούται με το χ τόνος και το ψ ισούται με το ψ τόνος. Βλέπετε λοιπόν ότι οι συντεταγμένες ενός διανύσματος είναι μοναδικές. Με τις συντεταγμένες καταφέρνουμε να περάσουμε όλες τις πράξεις σε άλγεβρα ουσιαστικά. Έτσι, αν το διάνυσμα α έχει συντεταγμένες, ας το βάλουμε α1, α2. Το διάνυσμα β έχει συντεταγμένες β1, β2. Τότε το α συν β διάνυσμα θα έχει συντεταγμένες α1 και β1 και α2 και β2. Προσθέτω λοιπόν τις τετμημένες και είναι η τετμημένη του α και β και τις τεταγμένες και είναι η τεταγμένη του α και β. Η διαφορά θα έχει α1 μείον β1, αφαιρώ λοιπόν τις τετμημένες, και α2 μείον β2. Ο πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα θα είναι λάμδα α1, λάμδα α2. Πολλαπλασιάζω λοιπόν και τις δύο συντεταγμένες με το λάμδα.
Από εδώ και κάτω μπορούμε να δούμε λοιπόν τα διανύσματα να αλλάζουν μορφή, να γίνονται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο δελεαστικά, μια και μπαίνουν οι αριθμοί μέσα και τα χειριζόμαστε λίγο καλύτερα αυτά. Θα προχωρήσω λοιπόν να δώσω το μέτρο ενός διανύσματος. Παίρνω λοιπόν ένα διάνυσμα α. Οι συντεταγμένες του όμικρον α λοιπόν είπαμε είναι χ, ψ. Φέρνουμε εδώ την κάθετη, η παράλληλη δηλαδή με τον άξονα ουσιαστικά είναι κάθετη. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα πυθαγόριο θεώρημα εδώ. Αυτή εδώ η απόσταση θα είναι ψ εκατοστά, ενώ αυτή εδώ η απόσταση θα είναι χ εκατοστά. Επομένως, από το πυθαγόριο θεώρημα, το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών και φυσικά, αν πάρουμε τη ρίζα, έχουμε την απόσταση των σημείων όμικρον και α, όπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μέτρο του διανύσματος α. Εάν τώρα θελήσουμε να βρούμε τις συντεταγμένες ενός διανύσματος που δεν έχει αρχή την αρχή των αξώνων, δηλαδή μιλάμε για ένα διάνυσμα αβ, εδώ θα χρειαστούμε τις συντεταγμένες των άκρων. Το α λοιπόν έχει συντεταγμένες, ας βάλω χα ψα, και το β συντεταγμένες χβ ψβ. Έτσι λοιπόν μπορούμε με αυτές τις δύο διανυσματικές ακτίνες, παρέλειψα να σας πω ότι ο άξονας αυτός που μετράει τις τετμημένες λέγεται άξονας τετμημένων και αυτός που μετράει τις τεταγμένες άξονας τεταγμένων. Λοιπόν, το αβ διάνυσμα θα είναι όμικρον β μείον όμικρον α. Βάζω τις συντεταγμένες των διανυσμάτων. Θα θυμόμαστε ότι οι συντεταγμένες του διανύσματος και οι συντεταγμένες του σημείου έτσι είναι το ίδιο, είναι ίσες δηλαδή. Άρα εδώ θα βάλω χβ, ψβ μείον χα, ψα. Είπαμε πριν ότι στη διαφορά αφαιρούμε τις ομώνυμες συντεταγμένες. Χβ μείον χα λοιπόν, ψβ μείον ψα. Εδώ λοιπόν θέλω να σας επιστήσω την προσοχή ότι όταν κάνετε συντεταγμένες διανύσματος να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν πλην, μερικές φορές υπάρχουν περισσότερα από 2-3 πλην και εκεί μπερδευόσαστε. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα, μείον 2 μείον 4 και το β είναι 3 ξέρω εγώ μείον 5. Το αβ θα το γράψετε χβ μείον χα, ψβ μείον ψα. Το χβ είναι 3 μείον το μείον 2 και το ψβ είναι μείον 5 μείον το μείον 4. Οπότε έχω 3 συν 2 5 και μείον 5 συν 4 μείον 1. Συνεπώς οι συντεταγμένες του διανύσματος αβ είναι αυτές εδώ. Τώρα μπορούμε να θυμηθούμε και μία εφαρμογή η οποία μας είχε δώσει την διάμεσο στο τρίγωνο, αλλά καλύτερα να το δούμε την επόμενη φορά με κάποιες ακόμα εφαρμογές.